πάτε. Πάτε, περιμένετε. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης Τεντόρος, Θοδωρής Παναγόπουλος. Τρεις ψυχές του Αστέρα Τρίπολης που καθημερινά βρίσκονται εδώ. Αλλά την Κυριακή θα βρεθούν αντίπαλοι στο γήπεδο. Το Κορακοβούνι εναντίον του Κορυθίου. Θοδωρή. Ναι. Γεια σας. Καταρχήν να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Θα ήθελα να πω για αρχή ότι πριν περίπου καμιά εβδομάδα είχαμε έρθει εδώ με την κόρη μου, τη Μικρούλα, και εκεί όπως καθόμασταν βλέπουμε τον Παναγιώτη, τον Τετόρο εδώ, να κλωτσάει την μπάλα. Και όπως λέει και η παροιμία, από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια, μου λέει η κόρη μου, μπαμπά αυτός όχι μπάλα. Και της είπα σήμερα ότι θα δω τον Παναγιώτη Τετόρο και μου είπε, πάρε μου λέει για να ζωγραφίσει. Καλύτερα μου λέει να ασχοληθεί με τη ζωγραφική, παρά μου λέει με το ποδόσφαιρο. Αυτό Παναγιώτη. Είναι για σένα. Ευχαριστώ πολύ και την κόρη σου και εσένα, Θοδωρή. Σου πέταξε το κάτι, Παναγιώτη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και ένα χρόνο έχω σταματήσει να παίζω μπάλα. Λόγω υποχρεώσεων εδώ στην ομάδα. Δεν είχα πολλές ευκαιρίες να παίξω. Πιστεύω ότι είμαι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι και την απάντησή μου δώσω μέσα στο γήπεδο. Αυτά έχω να πω. Καλή επιτυχία και ένα καλό παιχνίδι. Χρήστο. Λοιπόν, πιστεύω ότι θέλει να μας εντυπωσιάσει ο Παναγιώτης με την απόδοσή του μεθαύριο. Αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ του χαρίζω και 3 γκολ. Άμα κερδίσουμε με 3 γκολ για πάνω, κερνάει το φαγητό, γιατί μας έχει πει πολύ ωραίες ταβέρνες εκεί στο Καρακοβούνι. Άμα κερδίσουμε κάτω από 3 γκολ, κερνάμε εμείς. Δεν χάνουμε δηλαδή με τίποτα. Εντάξει, άμα χάσω τον Παναγιώτη, τι να πω, πρέπει. Δεν το δέχομαι στον εαυτό μου. Παναγιώτη. Τίποτα. Εύχομαι να κερδίσουμε 2-0 για να μην πληρώσω, γιατί έρχονται πεινασμένοι φαίνεται κάτω. Μεγαλύτερο παιχνίδι θα γίνει μετά στην ταβέρνα. Στο γήπεδο 90 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι, μετά πάλι πριν και μετά φίλοι πάντα. Τώρα το παιχνίδι πώς θα βλέπεις αυτό. Το παιχνίδι, σοβαρά μιλάμε, θες να κάνω. Εντάξει, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας εκτός έδρας και στο Καρακοβούνι. Είναι δυνατοί με στην έδρα τους. Άμα δεν παίζει ο Παναγιώτης θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Άμα παίζει θα είναι πιο εύκολο για εμάς. Τίποτα, εμείς ερχόμαστε από ένα δυνατό και καλό διπλό απέναντι στο Λεωφόρο. Τώρα αυτό το παιχνίδι είναι πιστεύω πιο δύσκολο. Έχει κορίθει πιστεύω και καλύτερη ομάδα από το Λεωφόρο. Θα προσπαθήσουμε. Άμα κερδίσουμε ξεφεύγουμε και από το Κορίθιο και από το Δελιανά. Οπότε πάμε καλά. Το προηγούμενο παιχνίδι δεν έπαιξε. Να πω, όπως και ο Θοδωρής, Ναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει, απλά πάμε για να διασκεδάσουμε κάτω. Δεν πάμε τώρα για να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πάμε να διασκεδάσουμε, να παίξουμε ένα παιχνιδάκι χωρίς τραυματισμούς. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, την παλίτσα μας να κάνουμε να περάσουμε αυτό το όμορφο δύο ώρο και μετά πιο όμορφο 2 ώρο το μετά. Παιδιά, να είστε καλά και εύχομαι να το διασκεδάσετε και να καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ.